Σμαράγδα Καρύδη. Έχει χιούμορ και δεν μασάει τα λόγια της. Με λίγα λόγια, είναι το ιδανικό κορίτσι για να του πάρεις συνέντευξη, αλλά και να κάνεις παρέα. Τώρα εσύ έτσι είσαι άνετα. Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε, πώς το έκανες. Όχι. Βάλε αυτό να κάτσει το πρώτο. Περίμενε. Έτσι. Και αυτό από κάτω. Από πάνω. Από πάνω. Έρχεσαι και το τυλίγεις. Δεν μπορώ. Το ένα και με το... Δεν γίνεται, φαίνει και το παπούτσι. Να σου πω, εσύ τώρα είσαι άνετη. Εντάξει. Κάνω και αυτό. Αλλά... Τι τύπος είσαι ρε Σμαράγδα. Είσαι γιόγκη. Είμαι γιόγκη. Είσαι πραγματικά. Όχι. Όχι, με κοροϊδεύεις. Απλώς αυτό το έκανα από μικρή. Μη ρωτήσεις για ποιο λόγο, κάπου το είχα δει. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω. Γιώργο. Ναι, αλλά μπορούσες και το έκανες. Ναι, είχα ελαστικότητα. Εντάξει, έλα να σου βάλω τσάι. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Η γεύση είναι βανίλια καραμέλα, ελπίζω να σου αρέσει. Τέλεια. Στην υγειά σου. Δεν τζουγκρίζουν στο τσάι, έλα. Γεια μας. Σε τι φάση είσαι τώρα? Σε καλή φάση είμαι. Δηλαδή, ξεκίνησα το celebrity και το γράφω, όπως ξέρεις. Το ξέρω πολύ καλά. Ναι, περνάτε γιατί... ωραία στα γυρίσματα. Περνάμε ωραία, ναι. Είναι ωραία. Είσαι showwoman. Θεωρείς τον εαυτό σου showwoman? Ξέρω εγώ. Είμαι μια woman που προσπαθεί να κάνει show. Τώρα αν είμαι showwoman, δεν ξέρω. Οι φίλοι σου τι λένε για σένα? Οι πολλοί φίλοι σου που σε ξέρουν καλά. Τι είμαι? Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται ειλικρινής. Ναι. Δεν λέω πάντα την αλήθεια. Λέω και ψέματα όταν χρειάζεται. Πότε λες ψέματα? Λέω ψέματα όταν θέλω να είμαι ευγενής και δεν μπορώ να πω την αλήθεια ομοίως όπως είναι. Αυτά που εντάξει τα κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Με τα ψεματάκια αυτά που είναι τα απαραίτητα. Τα που απαραίτητα όταν όμως τα λέω. Όταν τα ακούς όμως εσύ, τα αντιλαμβάνεσαι? Γιατί σίγουρα σου λένε και σένα ψέματα. Πολύ συχνά τα αντιλαμβάνομαι. Άλλες φαντάζομαι ότι δεν θα το έχω καταλάβει. Αλλά τι κάνεις? Το κορόιδο. Το αφήνω να περνάει και μπορεί και να μην πάρω πολύ τη μετρητή κάποια πράγματα. Μπορεί να με τρελάνε το να αμφισβητήσει την πρόθεσή μου, να μου καταλογίσει κάτι που. Ότι είχα δόλο, ότι. Αυτό. Στο έχουν κάνει αυτό. Σπανίως, αλλά είναι ένα κομματάκι που δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ψυχολογικό είναι αυτό, πρέπει να το ψάξω. Μου βαράει ένα κέντρο και δεν ξέρω τι λέω. Παθαίνω τρέλα. Παθαίνω με αυτό τρέλα. Πώς είσαι όταν παθαίνεις τρέλα εσύ? Θέλω να μάθω. Νευριάζεις, φωνάζεις. Φωνάζω. Βρίζεις. Μου περνάει όμως μετά. Περίμενε. Βρίζεις ή βρίζεις. Ναι, καλή, βρίζω. Τα εξάρχεια είμαι. Τι να, δεν θα βρίσω. Και όταν οδηγείς, βρίζεις? Όταν οδηγώ, βρίζω απέσια. Αλλά προσπαθώ να μην το κάνω δυνατά, μην με δείρουνε. Έχεις ψάξει για τον εαυτό σου, δηλαδή έχεις δουλέψει πολύ τον εαυτό σου. Μόνη μου όμως. Χωρίς εννοείς να έχεις πάει σε κάποιο ψυχολόγο? Ναι, πάει, όχι. Και πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή κλείνεσαι στον εαυτό μπορεί σου? Μπορεί να το κάνω σωστά. Μπορεί ένας ψυχολόγος, ας πούμε, δει πώς το δει. Δεν έχω και κανένα τρόπο να το κάνω το δει. Αλλά θέλω να πω, μπορεί τώρα ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος, ό,τι να είναι, δεν ξέρω πώς. Που το ακούει να λέει, α, αυτή νομίζω ότι τα έχει. Δεν, ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι έχω λύσει. Μόνο σου πρέπει να τα βρεις μέσα σου, να νιώσεις μια ισορροπία. Προσπαθώ απλώς να δω κατάματα τι μου συμβαίνει, γιατί συνήθως το κάνουμε ασυναίσθητα, νομίζω, να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Ή να το. Μάλλον όχι ψέματα. Να μην θέλουμε να εμβαθύνουμε σε πολλά πράγματα γιατί φοβόμαστε τι θα βρούμε εκεί. Θέλω και φλούμε. Ναι. Λέμε, άστο τώρα αυτό το κομμάτι, τι το σκαλίζω, γιατί μπορεί να μου βγάλει άλλα. Καμιά φορά αυτά προσπαθώ, ας πούμε, να ψάξω. Αλλά το κάνω μόνη μου και πραγματικά μπορεί να το κάνω λάθος. Και εσείς από το σπίτι μην το... Γιατί είναι ωραίο. Όταν το προσπαθήσετε. Όταν το κάνεις μόνος σου και είσαι και τους φίλους σου. Με τους φίλους σου είσαι πολύ στενή, πολύ δεμένη. Η αλήθεια είναι ότι με τους φίλους μου είμαι δεμένη. Εντάξει, ένα πόδι δεν είναι. Είναι και το έκανα και εγώ αυτό. Είσαι πολύ δεμένη με τους φίλους σου, ναι. Και έχω καλούς φίλους πολλά χρόνια. Έχεις και γυναίκες φίλες? Κυρίως γυναίκες έχω. Δεν ζηλεύουνε? Όχι, ούτε εγώ ζηλεύω. Δηλαδή ζηλεύω, αλλά προσπαθώ να το βγάλω. Πώς ζηλεύεις? Τι μπορεί να ζηλέψεις? Τα πάντα. Σαν γυναίκα, τι ζηλεύεις? Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, α, τι ωραία μαλλιά, τι όμορφη που είναι, τι ωραίο αγόρι που έχει, τι ωραία δουλειά που κάνει. Το αγόρι το ξένο δεν το ζηλεύω, γιατί ή μ' αρέσει, δεν είναι ότι θα... Εκτός αν είναι ο Brad Pitt. Δεν μου αρέσει αυτός. Όχι. Χάλασε. Κάπως γίνανε τα σαγόνια του. Όχι, και πολλά μουσια. Πολλά τσαούλια. Δεν του κάνει καλό η Ατζελίνα? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πρέπει να τελειώσει αυτή η σχέση. Κάποια στιγμή. Έχουν παιδιά όμως τώρα. Πρέπει να... Ναι. Ας τους. Κρίμα. Ας μείνουν μαζί. Τι μπορεί να ζηλέψεις? Μπορεί να ζηλέψεις τα πάντα, αλλά δεν θέλω ποτέ να βγει σε κακία, σε φθόνο. Και προσπαθώ όλα αυτά τα κακά πράγματα που έχω, που τα έχω όλα και πολλές φορές μπορεί να μου έρθουν έτσι, να τα χαλιναγωγώ γιατί δεν μ' αρέσουν. Όταν σε ζηλεύουν εσένα όμως, το αντέχεις ή πνίγεσαι λίγο? Εννοείς μάλλον τη ζήλια την αντρική, ε. Και το την αντρική και μόνο την... από αυτό θα μπορούσε, από ένα φίλο σου που σε ζηλεύει. Ναι.
Δεν μου έχει τύχει τόσο άρρωστος. Αλλά σου έχει τύχει λίγο άρρωστος. Ναι, παιδί μου έχει τύχει τώρα αυτό να σε ζηλεύουν και να... Όπως και το έχω κάνει και όμως και εγώ έχω σπάσει τα νεύρα του άλλου. Πώς? Με ζήλια. Έχεις παρακολουθήσει? Έχω κάνει πράγματα που εκείνη την ώρα που δεν μ' αρέσουν, αλλά λίγο μ' αρέσουν κιόλας για να μου κοιτά το κέις αυτό. Έλα, πες μου το πιο ακραίο που έχεις κάνει και ντρέπεσαι, ουσιαστικά δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας, αλλά θα το κάνεις γιατί με συμπαθείς. Δεν το μοιράζομαι. Σε ένα συμπαθώ, θα το πω μετά στο σπίτι. Έλα, δεν έχεις κάνει κάτι ακραίο. Δεν έχεις ψάξει κινητό, δεν έχεις παρακολουθήσει. Εντάξει, αυτό το έχω κάνει, αλλά δεν το θεωρώ τόσο ακραίο. Και μάλιστα το έχω κάνει και επειδή δεν μου αρέσει και που το κάνω και μπροστά στον άλλον. Λίγο για να δω ότι αυτό. Αυτό το κάνω. Μιλάμε και ψέματα. Και γενικά έχω την τάση να κάνω πολύ άσχημα πράγματα. Δεν τα κάνω, σου λέω. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσουν για τον εαυτό μου. Εσύ πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι τόσο όμορφη? Δεν συνειδητοποίησα ποτέ ότι είμαι όμορφη. Πέρασα στάδια που δεν μου άρεσε καθόλου. Πέρασα ένα στάδιο στην εφηβεία που ήθελα να είμαι αγόρι. Δηλαδή έλεγα τώρα... Μίλησέ μου. Όχι, δεν ήταν σε βαριά μορφή. Όχι να κάνουμε κάποια αλλαγή σημαντική. Όχι, όχι. Οι άντρες μου αρέσανε. Απλώς ήθελα να είμαι αγόρι, μου φαινόταν ότι είναι πιο προκλητικό, πιο ωραίο, ας πούμε, να κάνεις ό,τι θες. Είχα μια αίσθηση ότι ως γυναίκα δεν μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Είσαι πιο μαγκάκι. Δεν έχεις αυτό το σανσόν που έχουν τα κορίτσια. Γιατί είμαι από τα Εξάρχεια. Ακόμα κυμαίνεις? Όχι. Έφυγα. Δηλαδή έφυγα πριν από 10 χρόνια. Και πού πήγες, πού μένεις τώρα? Στην αρχή πήγα Ακαδημία Πλάτωνος, αλλά τώρα είμαι στην Ακρόπολη. Είμαι σε πολύ ωραία γειτονιά, δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Εκεί τώρα. Είσαι με το Γιάννη, ναι, και με το Φώτη. Γιατί έχει πεζόδρομο και βγάζει το σκυλί μου και μπορώ και. Το νιώθω... Γιάννη. Το Γιάννη και είναι ωραία εκεί γιατί πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά όταν ανοίγει το παράθυρο. Που ελπίζω να γίνει κιόλα. Πόσο χρόνο είναι ο Γιάννη τώρα? 4. Και ο Φώτης? Τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου. Μιλώ για τα παιδιά μου. Λοιπόν, πες είναι... τρυφερή μανούλα. Τριών. Ο Φώτης είναι τριών. Είναι ένα γατάκι και ένα σκυλάκι. Πώς τα έχεις παντρέψει αυτά τα δύο? Γιατί δεν ήθελες μάλλον κάτι άλλο. Αυτά ήθελα, αυτά έκανα. Τι να κάνω. Δεν ήθελες κάτι άλλο. Και ούτε θέλεις. Δεν μου έχει βγει. Έχεις ανασφάλειες ως γυναίκα? Πάρα πολλές. Ποια μπορεί να είναι η ανασφάλειά σου σε ένα? Όλες. Τι, αν είμαι όμορφη, αν είμαι... Αν είμαι όμορφη σήμερα, αν έχω ξυπνήσει χάλια, έχω ανασφάλεια ότι μεγαλώνω, δεν μου αρέσει που θα πεθάνω καθόλου. Γιατί με το ακόμα χρόνο... Ακόμα και άντρας εσύ... να ήμουν, δηλαδή πάλι δεν θα μου αρέσει αυτό το γεγονός. Καλά, προφανώς. Αλλά με το χρόνο ως γυναίκα τι σχέση έχεις? Τον αγαπάς το χρόνο? Όχι, δεν τον αγαπώ. Αλλά επειδή δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τον αντιδωθώ, όπως κάνει ένας άνθρωπος. Κάτι μπορείς να κάνεις. Έχουν βγει κάποια πράγματα, ναι, που όλες μας μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Δεν θέλεις? Όχι, θέλω. Και άμα υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω, το οποίο δεν θα έχει άσχημα αποτέλεσμα, ευχαρίστως να το κάνω. Αλλά το χρόνο δεν τον σταματάς. Και όσο περισσότερο ασχολείσαι με αυτό και τόσο χειρότερα κάνεις τα μούτρα σου. Εσύ τι θα έκανες? Κάνεις πολύ γυμναστική, ξέρω. Προσέχεις και τη διατροφή σου. Τώρα είσαι πιο fit από ποτέ. Προσέχω τη διατροφή μου. Τώρα για την παράσταση. Sweet Charity. Sweet Charity στο Badminton 16 Μαρτίου. Νιώθεις λίγο όταν είσαι πάνω στη σκηνή και υποδίεσαι έναν ωραίο ρόλο και τραγουδάς, χορεύεις από κάτω, σε χειροκροτούν, νιώθεις star? Δεν νιώθω star, αλλά πια νιώθω ωραία στη σκηνή, γιατί παλιά νιώθα φόβο. Δηλαδή όταν ήμουν μικρή, μέχρι μια ηλικία, ένιωθα φόβο στη σκηνή, ενώ τώρα πια νιώθω χαρά. Έχω πάθει και πανικούς δηλαδή στη σκηνή όταν ήμουν μικρότερη. Τι έχεις πάθει, σε ντόνι αυτό που λένε? Όχι, ο πανικός σκηνής είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι κάτι που θες να ανοίξει για να σε καταπιεί. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Έχει ένα χρόνο πάντως που περνάει κάποια στιγμή. Νομίζω θα λιποθυμήσεις. Νομίζω όλοι το βλέπουν αυτό που παθαίνεις. Καλά, δεν μιλάμε ότι δεν μπορείς να παίξεις. Λες τα λόγια για να προχωρήσει η παράσταση. Τέλος πάντων, αυτό το εγκατέλειψα. Με εγκατέλειψε το. Πώς έφυγε? Προσπαθώ λίγο να δίνω τη σωστή διάσταση στα πράγματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου ότι να σου πω και αν το πάθεις, το θέμα να απομυθοποιείς. Δεν τρέχει τίποτα. Να ξεχάσεις όλα. Και τι έγινε? Θα σε δουν πώς ήταν από κάτω. Κάποια στιγμή που πήγε να με ξαναπιάσει, πολλά χρόνια τώρα σου λέω, ήρθε ο Λάκης ο Λαζόπουλος σε ένα διάλειμμα στο καμαρίνι και το τόνιωσε ότι δεν είχα ακριβώς πανικό, ήμουνα στα όρια. Το κατάλαβα όμως αυτός, γιατί και αυτός παθαίνει πράγματα. Και μου λέει, να σου πω κάτι, όλοι αυτοί να σκέφτεσαι όταν βγαίνεις ότι σ' αγαπάνε. Και όταν σκέφτεσαι ότι σ' αγαπάνε, τους δίνεις και εσύ αγάπη και φέρει το κακό, ρε παιδί μου. Ωραίο αυτό που είπε. Έχουμε εδώ αφήσει υπέροχες σκούπες που έχουν κάποια μηνύματα πάνω. Δηλαδή, δική σου τι μήνυμα έχει πάνω? If you are excited,
T will cool you. Α, will cool you. Θέλω να πάρεις αυτό το μαρκαδωράκι και να μου ζωγραφίσεις πάνω στην κούπα κάτι που θέλεις να βλέπεις στο πρωί όταν ξυπνάς και πίνεις το τσάι σου. Μπορεί να είναι μια καρδούλα, μπορεί να είναι ένα χαμόγελο, μπορεί να είναι ένα σκυλάκι. Αν είσαι και καλή ζωγράφο. Θα φτιάξω ένα γάτο. Μην με ρωτήσει γιατί. Έχει το φώτι. Όχι, γιατί μου είναι πιο εύκολο να φτιάξω ένα γάτο από ένα σκυλάκι. Λοιπόν. Η γάτα όμω μπορεί να είναι και κακιά μερικέ φορέ. Βγάζει δεν νύχια. Δεν είναι κακιά η γάτα, ποτέ. Βγάζει νύχια. Δεν βγάζει νύχια. Πρέπει να τι τα κόβουμε, γιατί μάλιστα χαλάει τα έπιπλα. Καταλαβαίνει ότι είναι ένα γατάκι. Καταλαβαίνω. Εσύ είσαι απρόβλεπτη. Τι να σου πω. Εγώ όλα αυτά που κάνω. Κάνει τα εκπλήξει. Δεν με εντυπωσιάζω. Τώρα αν οι άλλοι δεν τα περιμένουν. Εκπλήξεις κάνω, ναι. Γενικά καταβάλεις προσπάθεια πολύ να εντυπωσιάσεις τον άλλον. Α, όχι γιατί τον εντυπωσιάζω χωρίς προσπάθεια. Είσαι φανταστική. Είσαι πολύ καλή. Έλα, το κλείσουμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό. Δεν σε ρωτώ κάτι άλλο. Φαντάζομαι έχεις βαρθεί να μιλάς για όλα τα υπόλοιπα που σε ρωτάνε συνέχεια. Όχι, ό,τι με ρώτησες ήταν πολύ ωραίο και σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να έχουμε μια υπέροχη σεζόν, θα έλεγα γενικότερα. Στη ζωή και όλα καλά να πάνε και για τους άλλους ανθρώπους που είναι δύσκολα τα πράγματα. Μια ευχή για τον εαυτό σου. Να έχω μυαλό. Να είναι το μυαλό μου ήσυχο. Είναι? Όχι. Στο ησυχάζουν όμως, ε. Εντάξει, ναι, καλά είμαι. Cheers. Cheers.